Τζούλιας, τι επίδειξη ήταν αυτή σήμερα. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. Ήθελα να σε εντυπωσιάσω, να καταπλήξουμε τα πλήθη. Το κατάφερε. Είσαι δύσκολο κοινό γιατί πηγαίνει πολύ στη Σίλια Κυθαριώτη, που είναι πολύ φίλη μου και την αγαπώ. Ποιες είναι οι προτάσεις σου για την νέα σεζόν? Έχω προτάσεις, ήταν μια glamorous επίδειξη. Επηρεασμένη από τα 90s και τις φωτογραφίες που κάναμε τη δεκαετία του 90. Αυτό παρακολούθησες. Βασίλη, ο κόσμος ψωνίζει ρούχα τελικά. Τι γίνεται? Την παλεύετε οικονομικά? Δεν ψώνιζε ο κόσμος ρούχα, δεν θα ήμασταν εγώ εδώ και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή. Το 80% της οικονομίας στηρίζεται από τη γυναίκα. Ξέρεις πόσα λεφτά έχεις χαλάσει σήμερα εσύ, αν είχες πληρώσει το φόρεμα που σου δάνεισαν να φορέσεις, τις κουλαρίκια. Μου δάνεισε το παπούτσια που μου δάνεισε. Ζαβουίτα. Για το make-up, για τα πάντα. Θα είχες ξοδέψει λεφτά. Βασίλη, σε είδαμε guest στο The Greeks Next Model. Πώς ήτανε? Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν, ό,τι μου πει η Βίκη, αν πει να επιδείξω από εκεί, θα επιδείξω. Μου είπε να κάνουμε μια επιδείξη με τα κορίτσια και λέω με μεγάλη χαρά. Πήγα, την αγαπάω πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήγαινε στην επιτροπή? Δεν νομίζω ότι έχω χρόνο για να κάνω κάτι τέτοιο. Και δεν είμαι και τηλεοπτικός εγώ, ξέρεις, δεν είμαι. Το έχω. Η επιτροπή πώς σου φαίνεται? Αγαπώ την επιτροπή. Είναι πολύ σωστή η επιτροπή καταρχήν. Γιατί λένε πολλοί προσβάλλουνε. Προσβάλλουν. Νομίζω γίνονται και για τηλεοπτικούς λόγους όλα. Εσύ θα μπορούσες να μιλήσεις μια κοπέλα έτσι όπως μιλάνε αυτοί, ας πούμε? Όχι, εγώ δεν είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιο. Νομίζω βγαίνει και ένα στοιχείο του χαρακτήρα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι προσβλητικά τα παιδιά, για όνομα Θεού. Κοίτα, ο κόσμος μόδας είναι αυστηρός, καλά τα λένε. Δηλαδή δεν μπορούν να. Ξέρεις, να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να έχουν κάποιον να τους τη λέει. Σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις, να κλείσεις? Όχι, ποτέ, για όνομα του Θεού, ποτέ. Υπήρχαν μέρες που σκεφτόμουν να λέω what's a point, ξέρεις, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που υπήρχε η κρίση, αλλά παρόλα αυτά συνέχισα, πήγαινα στη δουλειά μου, έκανα ό,τι ωραιότερο μπορούσα και τα πράγματα πήγαν καλά. Φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μένα, με τα Golden Globe που φόρεσε η Alison Brie το ρούχο. Δεν είναι λίγο να βγαίνεις πρώτος στο best dressed list στην Αμερική? Ξέρεις, ξαφνικά outsider από την Ελλάδα που έβαλε γκολ. Ήταν πολύ καλό. Μετά ήμουν καλεσμένο στο Met Gala όπου η Mindy Kaling φόρεσε ένα ρούχο μου με μια κορώνα του Περικλή. Πήγαν πολύ ωραία. Τώρα στα Emmys είχε φορέσει η Natasha Lyonne που παίζει στο Orange is the New Black. Ξέρεις, θα μας φύγεις από την Ελλάδα, θα μας φύγεις? Κοίτα, δεν νομίζω ότι θα φύγω, αλλά ότι θα μοιράζεται ο χρόνος μου, πολύ ωραίο είναι αυτό. Είσαι αυστηρός με τα μοντέλα? Όχι μωρέ, αυστηρός με τα μοντέλα. Κοίτα, στη δουλειά μου και σαν στη λίστας που έκανα, γιατί σήμερα κάπως έτσι ήταν αυτό. Θυμήθηκα τις εποχές που ήμουν στη λίστας. Ήμουν τελειομανής. Δηλαδή, αν μια κοπέλα έχει πάρει παραπάνω κιλά ή οτιδήποτε, θα την απορρίψεις? Ναι, θα τη πω, έλα την επόμενη σεζόν. Ναι, το έχω κάνει και σε φίλες μου. Τι έχεις πει? Της λέω, μου ήρθες από τις διακοπές, έφαγες και έχει σημάδια από τα μαγιό. Πήγαινε την επόμενη φορά. Όλα αλλά, Βασίλη Ζούλια. Στην Αμερική επόμενη συνέντευξη. Αμήν. Έλα, λοιπόν.